Εύχομαι να τα χιλιάσεις. Συγχαρητήρια. Χαίρομαι που σε βραβεύω. Να δούμε 1000 γκολ. Εντάξει. Να σε καλά βέβαια. Να κερδίζει ο Πάου. Να κερδίζει ο Πάου. Ποιος είναι αυτός? Ο Ευθύμης Κουλούδης. Ένα σχόλιο θέλω με τον κύριο Κερμανίδη, επειδή είναι και βετεράνος του ΠΑΟΚ και ασχολείται με τα νέα παιδιά λόγω ακαδημιών. Βασικά, χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα βραβεύω τον Ευθύμη. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τον έχω δει από μικρό παιδί. Τον γνωρίζω μέσα από τα γήπεδα, από τα παιδικά. Έχει φτάσει εδώ που έφτασε. Σήμερα έδειξε την κλάση του με την ενέργεια του στον γκολ. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει στις τάξεις του άλλον έναν μεγάλο επιθετικό κοντά στον Αθανασιάδη. Πρέπει να αξιοποιούμε αυτά τα παιδιά, να τα δίνουμε περισσότερες ευκαιρίες, να τα εμπιστευτούμε, γιατί αυτή είναι το μέλλον του ΠΑΟΚ. Συγχαρητήρια, Ευθύμη, και σε εύχομαι να τα χιλιάσεις. Δικιά μου τιμή. Ευθύμη, έκανε ντεμπούτο στο κύπελο με 2 γκολ, ντεμπούτο στο πρωτάθλημα με γκολ. Ποιο είναι πιο γλυκό, τα πρώτα γκολ ή το πρώτο γκολ σε τίποτα? Όλα τα γκολ είναι γλυκά. Εγώ προσπαθώ να κάνω το καλύτερο για την ομάδα μου. Πώς το βίωσες αυτό που σκόραρες σήμερα στην Τούμπα, στον κόσμο? Το ονειρευόμουν εδώ και καιρό, το περίμενα και ήθελα πολύ να παίξω αυτό το θρυλικό γήπεδο και ήρθε η ώρα και έγινε και πιστεύω να έπεται και μεγάλη συνέχεια. Τώρα, συνέχεια? Συνέχεια βήμα με το βήμα, να γίνομαι καλύτερος και βλέπουμε. Τι ήταν αυτό το οποίο σου είπαν οι συμπαίκτες, οι προπονητές, ενδεχομένως και θέλει να μοιραστείς μαζί μας? Ότι αυτό είναι μόνο η αρχή και πιστεύω έτσι είναι. Ευθύμη, για σένα ποιο είναι πιο σημαντικό? Έχεις κάνει ένα ρεκόρ στους νέους, πάτε για πρωτάθλημα και έχεις βάλει στόχο τα 30 γκολ, αλλά απ' την άλλη υπάρχουν και τα μάτια της πρώτης ομάδας. Θα τα αντάλλασες όλα αυτά με το να είσαι αποστολή στο μάτι με τον Ολυμπιακό, για παράδειγμα? Αυτό είναι ένα μεγάλο όνειρο και πιστεύω κάθε παιδί το οποίο μπαίνει τώρα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο θα το θέλει. Είσαι έτοιμος να σου ζητήσει τον προπονητή? Πιστεύω ότι είμαι πανέτοιμος, όχι απλά έτοιμος. Εντάξει, ο Κουλούρης, ποιο βασικό ήταν? Ήταν λίγο να σε διακρίνει την ώρα που το